Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, είναι η πρόεδρος του ΕΚΠΙΖΟ. Καλησπέρα, κυρία Καλαποθαράκου. Καλησπέρα και από μένα. Τι γίνεται με αυτές τις τιμές? Ευχαριστούμε πολύ. Τι γίνεται, δηλαδή, πραγματικά? Είναι ώρες-ώρες που οι καταναλωτές νιώθουν ότι τους κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα. Ναι, η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Είναι η τρίτη δέσμη μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο προκειμένου να μαχαιτήσει την ακρίβεια. Τα δύο προηγούμενα μέτρα, καλάθι νοικοκυριού, μείωση τιμών τουλάχιστον 5%, σταθερή μείωση τιμών, δεν απέδωσαν. Διατηρούμε λοιπόν επιφυλάξεις και για αυτή τη δέσμη μέτρων, τα 4 μέτρα που ανακοίνωσαν. Εάν δεν εξειδικευτούν, που θα εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα και δεν εφαρμοστούν. Το κρίσιμο είναι να εφαρμοστούν. Είναι ίσως η πρώτη φορά που μπορούμε να δούμε, εάν εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά, κάποια μείωση τιμών. Όμως δεν αρκεί αυτό. Η μείωση θα πρέπει να είναι δραστική, να είναι πολύ μεγάλη. Ούτε πάγωμα, ούτε συγκράτηση τιμών. Μιλούμε για δραστική μείωση. Είπατε κι εσείς ότι δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση να έχουμε τέτοιες τιμές σε πολλά προϊόντα, πολυεθνικών και μη πολυεθνικών. Μα αυτό λέω, κυρία Καλαποθαράκου. Δηλαδή, οι εταιρείες πολλές φορές φαίνεται ότι μας κοροϊδεύουν, διότι λένε για προσφορές. Τα είδαμε και τα παραδείγματα. Ένας είναι ένα δώρο. Το είναι ένα δώρο δεν υπάρχει πουθενά επί της ουσίας. Βλέπουμε ότι εδώ στην Ελλάδα κάποια πολύ βασικά προϊόντα είναι στο Θεό, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και χώρες γενικότερα είναι μια πιο λογική τιμή. Τι γίνεται εδώ, πώς μπορεί να παταχθεί αυτό το πράγμα? Μόνο με ελέγχους μπορεί να παταχθεί και με έλεγχο ως προς τα καρτέλ. Δηλαδή τα λόμπι των επιχειρήσεων καλά κρατούν. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Θα πρέπει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός σε όλες τους τομείς των επιχειρήσεων. Είτε λέγονται, είναι άγορα προϊόντων, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι επικοινωνίες. Η ενέργεια. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι έλεγχη σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Έλεγχη συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές χώρες, που όπως είπαμε οι τιμές είναι πολλαπλάσια συχνά στα προϋπαντικά, 371% πάνω. Στο πρεφικό γάλα 213%. Τα ανέδειξε η Επιτροπή Ανταγωνισμού τα ζητήματα, αλλά δεν αρκεί αυτό. Και δεν αρκεί η κυβέρνηση. Θέμα είναι να σταματήσουμε να τα αναδεικνύουμε, κυρία Καλαποθαράκου, και να περάσει όλο αυτό στην τσέπη του καταναλωτή. Δηλαδή το να λέμε τα προβλήματα και να μην υπάρχει λύση. Θα είμαστε εδώ και θα δείχνουμε κάρτες. Και έτσι ακριβώς. Και θα πρέπει να σταθμίσουμε και το εξής. Η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή είναι υποπολαπλάσια σε σχέση με του Ευρωπαίου, του μέσου Ευρωπαίου καταναλωτή. Άρα δηλαδή έχουμε και πολύ υψηλές τιμές και χαμηλή αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Πού θα πάει αυτό? Και αυτό που διαπιστώνουμε εμείς είναι μια διαρκή φτωχοποίηση των ελληνικών οικογενειών. Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε, το 79% δήλωσε ότι έχει υποχρεωθεί να μειώσει βασικά καταναλωτικά αγαθά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ό,τι μειώνεται, έτσι, γιατί κάποια πράγματα είναι απολύτως απαραίτητα. Δεν μπορείς να τα μειώσεις. Είναι βασικά είδη. Να μην πάρει η μητέρα το βρεφικό γάλα, πώς θα γίνει αυτό δηλαδή? Καλά, για να μην μπούμε για την περίπτωση του λαδιού, μην μπούμε σε αυτή την υπόθεση τώρα, που το λάδι έχει φτάσει να πωλείται εδώ δεν ξέρω και εγώ πόσο σε σχέση με πέρυσι. Και το φρέσκο γάλα, από ό,τι ανέδειξε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι πολύ πιο ακριβό σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή δεν πολλά προϊόντα είναι πολύ πιο ακριβά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ προχθές πραγματικά είναι μια φίλη η οποία έχει την αδερφή της στη Γαλλία και επικοινωνούσανε και της έλεγε η αδερφή της στη Γαλλία: βρήκα ένα απορρυπαντικό που κάνει τόσο. Και της λέει: πόσο κάνει? Και εδώ ήταν τετραπλάσια η τιμή που έπαιρνε το ίδιο απορρυπαντικό. Ακριβώς. Ας καταφέρουν κάποιοι να δώσουν μια λύση σε αυτό, κυρία Καλαποθαράκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύσει τον πολίτη. Ακριβώς. Στο τεράστιο θέμα της ακρίβειας. Να είστε καλά και η ακρίβεια μας στήσει πάντες. Ευχαριστώ. Πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα και προσοχή.